τον καλεσμένο μα, τον ε, κύριο <coughs> Κυριάκο Ξίδη, είναι ο managing partner τη Berkshire Hathaway Home Services Athens, ο οποίο νομίζω θα μα ξεναγήσει σε αυτή την καινούργια τάση ποιε περιοχέ αφορά, πόσο ανταγωνιστική είναι η χώρα μα και κυρίω τι προσδοκίε υπάρχουν για να στρέψουν χρήματα από ξένου επενδυτέ. Ε, κύριε Ξίδη, Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την καταγραφή που έχει κάνει η Berkshire και το γεγονό ότι σιγά σιγά η Ελλάδα μπαίνει σε μια καινούρια αγορά που τα πολλά προηγούμενα χρόνια δεν συμμετείχε τόσο δυναμικά όσο συμμετέχει τώρα. Σωστά? Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων έχει την τελευταία τριετία-τετραετία ε, αρχίζει και παίζει σημαντικό ρόλο στην ελληνική αγορά ε, ακινήτων overall. Ε, Σαφώ και υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και τα οποία γίνονται σιγά-σιγά. Χρειάζεται μια ομορφωμένη δουλειά και από του επαγγελματίε του χώρου και από την πολιτεία. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τάσει οι οποίε είναι σημαντικέ για την Ελλάδα και πρέπει να τι εκμεταλλευτούμε. Τι σημαίνει πολυτελεία κινητά, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα. Κοιτάξτε, πολυτελεία κινητά. Ναι. Ε, ένα πύχη υπάρχει και θα τον έλεγα ότι στην, στον ελλαδικό χώρο είναι στο, στην, στην τάξη του ενό εκατομμυρίου ευρώ. Mm -hmm. ε, Παρ' όλα αυτά εξαρτάται και από την περιοχή. Δηλαδή, ένα κίνητο, παραδείγματο χάρη στο κολονάκι, μια γκαρσονιέρα η οποία μπορεί να κάνει. Ένα πολύ σεβαστό ποσό, αλλά σαφώ δεν φτάνει ναι. το ένα εκατομμύριο. Είναι πολυτελέσσα ακίνητο και αυτό. Γιατί η τιμή μονάδα είναι πολύ ψηλή. Ακριβώ. Άρα έχει σχέση με το location, που είναι το πρώτο που κοιτάνε όλοι οι επενδυτέ και όλοι οι οποίοι ενδιαφέρον, ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα πολυτελέσσα ακίνητο, Το location, location, location. Αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα παίζουν σημαντικά άλλα πράγματα ρόλο, όπω είναι οι υποδομέ, mm. η γειτονιά. Ε, και οι γείτονε. Εμένα πάντα στο μυαλό μου θα πήγαινε, όχι στο Κολονάκι, θα πήγαινε στην Μύκονο, θα πήγαινε στη Ρόδο, θα πήγαινε στην Κέρκυρα, θα πήγαινε στην Πάρο. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο λοιπόν των τουριστικών προορισμών. Όχι, σαφώ και δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που, ξεύτε, που σκέφτεται ειδικά ο ξένο είναι ήλιο και θάλασσα. Yeah. Και έρχεται στην Ελλάδα για να ζήσει αυτό ακριβώ το πράγμα. Ε, είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε τώρα, είτε στο μέλλον. Άρα. Τα νησιά μα είναι πάντα αυτά που θα πρωτοστατούν στον χώρο των πολυτελών κατοικιών. Παρ' αυτά οι Αττικοί ε, και, όπω είπε και ο κ. Μιλαγνό πριν, τα νότια προάστια παίζουν και αυτά το δικό του ρόλο. Και είμαι σίγουρο ότι όλο το παραλιακό μέτωπο τη Αθηναϊκή Δριβιέρα τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν έχει να. Ε, υπάρχουν τόσα πολλά διαθέσιμα κίνητα στην Ελλάδα που να ε, ε, μπορεί να αποτελεί μια μαζική αγορά, Όχι. Πάρα πολλά κίνητα δεν υπάρχουν και, αυτό, και υπάρχουν και μικροειδιοκτησίες που αυτό σαφώ είναι να κατά στην ελληνική αγορά. Δεν υπάρχουν οι μεγάλοι developers οι οποίοι θα έρθουν, ακριβώς δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει γη, οι οποίοι θα έρθουν να φτιάξουν κάποια πολυτελή συγκροτήματα τα οποία θα δώσουν μια όθηση στην ελληνική αγορά. Και γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν ακόμα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και οι επαγγελματίε του χώρου αλλά και η πολιτεία για να δώσουν μια, αίθιση, μια, μια, όθηση στην ελληνική αγορά των πολυτελών ακινήτων. Το όνομα της χώρα έχει αρχίσει και ακούγεται τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να έχει έχουμε... συνδυαστεί και με τι υποδομέ πάντω. Θυμάμαι, ας πούμε, τα προηγούμενα Σαφέστητα. χρόνια, τα αεροδρόμια ήταν μια ντροπή και μόνο, για όλε αυτέ τι περιπτώσει που μιλάμε. Σαφέστατα. Έχουν βοηθήσει όλα αυτά. Σαφέστατα, όλε οι υποδομέ που γίνονται, ειδικά στα νότια προάστια, έχουν βοηθήσει και δεν είναι μόνο οι δρόμοι, είναι τα νοσοκομεία, είναι οι αγορέ, είναι τα... η διασκέδαση mm. που μπορεί κάποιο να... να βρει στα νότια προάστια, έχουν βοηθήσει πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά. Το πρώτο που κοιτάει ο ξένος είναι η θάλασσα. Άρα η θάλασσα μας είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, είναι αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν τις δικές μας θάλασσες, δεν έχουν το δικό μας ήλιο. Άρα από εκεί πρέπει να παραδειγματιστούμε, πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει καλά. Πρέπει να το υιοθετήσουμε και πρέπει σαφώς και να το βελτιώσουμε και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Εμένα με είχε εντυπωσιάσει πολύ και θεωρώ ότι ήταν ένας ισχυρός, μια ισχυρή ένδειξη για την τάση που υπάρχει. Τα ακίνητα στην επένδυση του ελληνικού, τα το οποία έγιναν ανάρπαστα. Δηλαδή και μιλάμε για ακριβά ακίνητα τώρα, έτσι, για ειδική κατηγορία ακίνητων που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στο μικροσκόπιο Πολλών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακίνητα εδώ στην. Σαφέστατα. Και αν δούμε τελικά τον overall αριθμό, ο αριθμό μπορεί στα, αρχ... στα μάτια μα να φάνταζε στην αρχή μεγάλο, αλλά άμα δούμε ότι απευθυνόμαστε σε μια παγκόσμια οικονομία, σε ένα κοινό το οποίο αποτελείται από κάποια εκατομμύρια ανθρώπων, που έχουν τη δυνατότητα, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα από όλο τον κόσμο για μια πολυτελή κατοικία, τελικά ο αριθμό δεν ήταν μεγάλο. Ναι. Σαφώ ο ξένος επενδυτή βλέπει τις τιμές και τις συγκρίνει. Δεν είμαστε η μοναδική του επιλογή. Στη Μεσόγειο υπάρχουν και άλλες χώρε και σαφώς όταν έχει να επιλέξει Μεσόγειο θα κοιτάξει και την Ισπανία, θα κοιτάξει και την Πορτογαλία, Ιταλία, Νότια Γαλλία, η Ιταλία, σαφώ, σαφώς, ακόμα και Τουρκία. Στην έκθεση πάντως διάβαζα ότι ε, έχουμε χαμηλά... Ε, αισθητά χαμηλότερε τιμέ σε σχέση Εσθη... με, με του ανταγωνιστέ. Αισθητά χαμηλότερε τιμέ, ε, ε, οι οποίε εν μέρει όμω δικαιολογούνται. Μην ξεχνάμε επίσης ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο της Μεσογείου, τα ξέρουμε όλοι, το οποίο δεν είναι και το πλέον ήσυχο. Η ρητορική αυτή των Τούρκων σαφώ και επηρεάζει όλη αυτή την αγορά των ελληνικών ακινήτων, όχι μόνο των πολιτελών, όλων των ακινήτων, και είναι κάτι που και οι ξένοι ε, επενδυτές, πελάτες, το σκέφτονται. Άρα, ναι, το value for ε, money, του ελληνικού ακινήτου είναι σαφώ καλύτερο πόσο, από το ιταλικό. Πόσο, πόσο, πόση διαφορά μπορεί να έχουμε από την Νότια Γαλλία ή την Ιταλία εμ, στη, 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 τιμή μονάδα για αντίστοιχα. Αντίστοιχη επένδυση, για αντίστοιχο ακίνητο. Από 60% έως 70% της τιμής είμαστε εμείς. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή, αν 100% είναι η βάση στην Γαλλία ή στην Ισπανία, ναι, εμεί είμαστε, στο 60-70%. Ναι. Το οποίο δικαιολογείται. Είναι μια... Αυτές οι αγορές είναι πιο ανεπτυγμένες, είναι στη Δυτική Ευρώπη. Εμεί ακόμα θεωρούμαστε στην Ελλάδα μια περιφερειακή αγορά. Mm. Όσο και να θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μα, η Ελλάδα είναι ακόμα μια περιφερειακή αγορά για του ξένου επενδυτέ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, να του συνειδητοποιήσουμε. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση και στι υποδομέ και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε του ξένου επενδυτέ. Και πάνω εδώ πρέπει να χτίσουμε και να ε, δηλαδή, προωθήσουμε την αγορά μα. νωρίτερα ότι με βάση μια έκθεση ευρωπαϊκή, μια εμπορική διαφορά που σε αυτές μπορεί να είναι ακόμη, ακόμη και μια αγοροπολισία στην Ελλάδα θέλει ε, πενταπλάσιο χρόνο από ό,τι θέλει ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλει περίπου κατά μέσο όρο 4,5 χρόνια για να επιλυ... μέσος όρος 4,5 χρόνια για να επιληθεί όταν ο μέσος ευρωπαϊκός χρόνος είναι 400 μέρες. Δηλαδή φαντάζομαι αν μπει κανείς σε μια διαδικασία συναλλαγής με τη δικαιοσύνη γιατί κάπου θα χαλάσουν τα πράγματα σε ένα συμβόλαιο, τρέχα γύρευε. Φαντάζομαι Σωστά. ότι αυτά τα μετρούν. Δεν μπορεί. Τα πάντα. Τα πάντα. Είναι γνωστή η ελληνική γραφειοκρατία, είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όχι ότι και στι άλλε χώρε δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που εμεί είναι από τα θέματα που πρέπει να δούμε. Φαντάζομαι ότι η Berkshire έχει αναρτήσει τα ελληνικά κινήτα και σε, σε ιστοτόπου τη Berkshire σε άλλε περιοχέ, σε άλλε χώρε. Και όχι, σε πολλές χώρες. και όχι μόνο στους ιστοτόπους της, της Berkshire. Έχουμε, ε, εμείς διαφημίζουμε τα κίνητά μας σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις μεγάλες αγορές είτε αυτές λέγεται τη Φορείου Ευρώπης είτε λέγεται της Ασίας, είτε λέγεται της Αμερικής όχι μόνο στα site της Berkshire τα κινητά μας μεταπολούνται μέσα από το διεθνές δίκτυο της Berkshire Είναι κατά βάση πολυτελεία κινητά? Όχι, όχι, όχι είναι ακίνητα μέσης και υψηλή αξίας θα έλεγα ε, άρα Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό ο οποίος ζητάει ακίνητα τα οποία είναι πάνω από 250.000, ε, ε, θέλοντα να αποκτήσει και την Golden Visa. Το οποίο αλλάζει. Οποία... Α, αλήθεια το εδώ. γεγονός ότι αλλάζει έχει σπρώξει κάποιους να βιαστούν πριν πάει το όριο στα 500 και να αγοράσουν τώρα. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι του τους τελευταίους... Τι τελευταίε 20 μέρε από τότε που ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε στην το την αύξηση του ορίου 500.000, έχει γίνει ένα πανικό. Ναι. Τρέχουν όλοι, και εδώ βέβαια υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, τα οποία είναι ε, τυπικά νομικά. Γιατί για να πάρει την Golden Visa, πρέπει να, κάνεις... να έχει αγοράσει το ακίνητο, να έχεις κάνει τη μεταγραφή στο υποθυπουργείο και μετά να κάνει την αίτηση. Mm. Κάποιο που αγοράζει τώρα, αυτό το πράγμα δεν το προλαβαίνει. Λέτε ότι αν ανακοινωθεί η τιμή θα ισχύσει από εκείνη την ημέρα. Ελπίζω πω όχι. Και εγώ το βρίσκω λογικό να, να μην ισχύσει. Ελπίζω πω όχι. Να ισχύσει την ώρα που, ε, ναι. που. Τουλάχιστον που γίνεται το συμβόλαιο. Ή, ή τέλο πάντων όταν είναι ένα συμβόλαιο σε εξέλιξη ότι δεν Α, θα το αποτρέψει. Ή, είναι ένα θέμα που οι, οι θύνοντε πρέπει να το δουν στην ποιοι, κυβέρνηση. Ποιοι αγορά. Παλιά ξέραμε ότι η Ρώσοι ήταν. Ε, οι καλοί αγοραστέ τέλο πάντων, από αυτού που επένδυαν στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα προβλήματα συνεχίζουν να, με την Ουκρανία εννοώ, να φέρουν δρόσου Και ποιοι είναι κυρίω οι περισσότεροι υποψήφοι αγοραστέ ακινήτων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, Ρώσοι και Τούρκοι, οι οποίοι είχαν σημαντική, σημαντικό μερίδιο στην αγορά των ακινήτων, στην ουσία έχουν εξαφανιστεί από την ελληνική αγορά. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από χώρε τη Ασία, είτε mm -hmm. τη. Ε, μέση Ανατολή, της τη Από Ανατολή. Άρα αυτή τη στιγμή η μερίδα του Λέοντο έρχεται Όταν από την Ασία. Όταν λέμε Ασία, φαντάζομαι καταρχήν μέση Ανατολή, αραβικέ χώρε. Σωστά. Ε, και από εκεί πέρα Κίνα. Οι οποίοι όμω κυρίω Κυκλάδε και Αθήνα, έτσι Σωστά. οι Άραβε. Σωστά. Σωστά. Όπω το είπατε, Κυκλάδε και Αθήνα. Ε, και μετά ε, Κίνα, Ινδία, Βιετνάμ και γενικότερα χώροι τη Από ανατολής, ε, από εκεί κάτω. Χαμηλότερε αξίε εκείνη ε, ναι, χαμηλότερε σε σχέση οι με την Ανατολή. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που επενδύουν σε ακριβά ακίνητα, έχετε. Μέση να Ανατολή, ξεκάθαρα. Μέση Ανατολή, Μέση Ανατολή δηλαδή Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά, Εμμυράτα, mm. Ντουμπάι, αυτέ οι χώρε και μετά Αμερικάνοι. Αμε... Α, οι Αμερικάνοι. Οι, οι Αμερικάν... οποίοι εμφανίστηκαν τελευταία, επίση. Οι ε, οποίοι εμφανίστηκαν ακριβώ τελευταία, πηγαίνουν στο πιο ακριβό ακίνητο. Ε, έχουν και το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή τη ισοτιμία μεταξύ ευρώ-δολαρίου. Το δολάριο είναι πια ε, πιο, πιο ναι. ισχυρό από το ευρώ. Οπότε για αυτού είναι μια μείωση στην ουσία τη αξία του κινήτου τουλάχιστον κατά 20%. Αν πούμε mm. ότι η ισοτιμία ήταν στο 1,20%, τώρα είναι στο 0,97%. Πόσα ακίνητα έχει η Berkshire ελληνικά αναρτήσει στου διάφορου. Ε, Αυτό το πορτφόλιο έχουμε... τέλο πάντων τη εταιρεία και πόσα από αυτά είναι στην κατηγορία των πολιτελών. Ε, ένα συνολικό πορτφόλιό μας είναι πάνω από 1.000 ακίνητα, γύρω στα 1.100 ακίνητα. Τα οποία τα διαφημίζουμε στο εξωτερικό. Είναι επιλεγμένα. Δεν είναι όποιο θέλει να αναρτήσει το. Επιλέγετε ποια θα αναρτηθούν. Τα ποια θα αναρτηθούν επιλέγουμε από αυτά στο εξωτερικό. Άρα, ένα περίπου 20% επιλεγμένων ακινήτων είναι αυτά που διαφημίζουμε έντονα στο εξωτερικό. Και αυτά που μα εμπιστεύονται και οι πελάτε ότι εμεί θα το προωθήσουμε σωστά και θα εμπιστευτούν ένα επαγγελματία του χώρου. Τι είναι ότι διαφημίζονται. Δεν είναι απλώ μια ανάρτηση. Υπάρχει μια διαδικασία προώθηση. Υπάρχει μια ένα ολόκληρο marketing plan που βγαίνει για κάθε ακινήτο. Δεν είναι απλά μια διαφήμιση σε μια εφημερίδα. Ε, άρα υπάρχει ένα marketing plan, το πώς προωθείται ένα κίνητο. Πολεύουμε πολύ με, τη γλω... με το mouth to mouth, άρα με τη γλώσσα με το... από στόμα σε στόμα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα πελατολόγιο σε όλο τον κόσμο της Berkshire, το οποίο είναι κάποιες εκατοντάδε χιλιάδε πελάτε. Η είναι. Αμερικάνικη, Αμερικάνικη εταιρεία είναι. Ο, το Warren Buffett είναι ο, ο... ο μεγάλο από πίσω, η πολυεθνική αυτή εταιρεία. Υπάρχουν 1500 γραφεία στο εξωτερικό. 40.000 agents οι οποίοι προωθούν τα συγκεκριμένα κίνητα, φυσικά με την αμοιβή να έρχεται από, το, από την προμήθεια της αγοραπολισίας. Εμείς αυτή τη στιγμή Επικεντρωνόμαστε στην Αττική, παρόλα αυτά σιγά σιγά προχωράμε και επεκτηνόμαστε σε όλη την Ελλάδα με βάση κάποια νησιά τα οποία έχουμε επιλέξει, τα οποία λίγο πολύ είναι τα γνωστά, Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη και είναι αυτά που ζητάνε Κέρκυρα. οι ξένοι, Κέρκυρα, Ρόδος, Πάρος, Ήφνος και ζητάμε και συνεργάτες εκεί, πάμε, αλλά ζητάμε συνεργάτες πραγματικούς επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι θα έρθουν, θα καταλάβουν ότι ο πελάτης στο εξωτερικό ζητά μια επαγγελματική αντιμετώπιση, οπότε θα κάνουμε μια πολύ προσεκτική επιλογή των συνεργατών και του δικτύου που θα χτίσουμε στην Ελλάδα. Γκρόσο Gr μόντο, τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό σε Αιτζίους, α ε, ε, ας πούμε αυτό που λέγαμε παλιά συνάλλαγμα τώρα το ευρώ, είναι το νόμισμα της Ευρώπης. Κοιτάξτε, επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι δύσκολο να βγουν. Γιατί δεν υπάρχουν. Καταγε... Και, και αυτό είναι ένα πρόβλημα επίση αγορά, δεν υπάρχει καταγεγραμμένα στοιχεία ε, με όλε τι αγοραπολισίες ε, στι τιμέ που γίνονται, ειδικά στα πολυτελεία κινητά. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι του συναλλάγματο που συσχετίζει ουσιαστικά Ισραήλ, στην Ελλάδα, τα FDI, Foreign Direct Investments, είναι σημαντικό και η Ελλάδα χτίζει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, bon, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα και μάθαμε πράγματα που πραγματικά δεν τα ξέρουμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων και μια συγκεκριμένη κατηγορία αγοραστών. Σα ευχαριστώ κύριε Ξίδη. Και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για Ο κύριο Κυριάκο Ξίδη, managing, managing, partner τη Berkshire Hathaway Home Services Athens Properties. Πάμε γρήγορα στο